Ποτέ, προκειμένου ακριβώς και να καλύψουμε το πρόβλημα, άμεσα με το... Και λύθηκε το πρόβλημα με το ΕΚΑΣ που μας είπε. Για το ΕΚΑΣ. Για να μην μείνουν, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, ας πούμε. Επομένως, προτιμήσαμε να δοθούν τα χρήματα για το ΕΚΑΣ και να ας μείνουμε μια μέρα πίσω για το... Αν δεν πάρουμε δανεικά από τους πιστωτές, αντέχει το σύστημα? Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση. Είναι αποθεματικά. Τα δανεικά είναι αποθεματικά. Δεν χρειάζεται. Ποτέ, αν θέλετε, ας πούμε, να σας πω μια λέξη μόνο, κάντε ένα κόπο. Ελέξτε, ρίξτε μια ματιά στους ισολογισμούς του κράτους. Κάθε φορά που ψηφίζεται, κάθε χρονιά που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, τις ίδιες μέρες περίπου ή δύο μέρες προηγούμενα εγκρίνεται και ο ισολογισμός της προηγούμενης χρονιάς. Mm-hmm. Δείτε τους ισολογισμούς για 20 χρόνια, ας πούμε. Από το... Δεν έχει σχέση, τέλος πάντων. Δεν έχει ποτέ σχέση με δάνεια η πληρωμή μισθών και συντάξεων. Και ακόμη θα έλεγα, ακόμη και οι λειτουργικές δαπάνες του δημόσιου τομέα, ας πούμε, των δημοσίων υπηρεσιών, καλύπτονται από τα φορολογικά έσοδα του κράτους, από άμεση και έμεση φορολογία. Και μάλιστα με εξαίρεση το 2009 καλύπτονταν ακόμα και οι τόκοι των δανείων. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν πολλές φορές πέφτει κάτι στην, ας πούμε, ότι ξέρετε, αν δεν πάρουμε το... Αυτό το είχε πει ο κύριος Λοβέρδος κάποια φορά, ας πούμε, με έναν τρόπο, ας πούμε, ευρηματικό. Mm-hmm. Ότι αν δεν πάρουμε τη δόση δεν θα υπάρχει σάλιο για μισθούς και συντάξεις. Δεν ήταν αλήθεια, απλά. Δεν ήταν αλήθεια αυτή η διαπίστωση. Κανονικά λοιπόν οι συντάξεις. Αύριο 1η Ιουλίου καταβάλλονται, μπαίνουν στα ταμεία, πιστώνονται οι συντάξεις του ΟΑΕ και του ΟΓΑ. Όσοι τα παίρνουν από το ΟΓΑ θα τα πηγαίνουν ο ταχυδρόμος, έτσι, χέρι-χέρι. Και επίσης όλοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι πληρώνονται μέσω των ΕΛΤΑ παίρνουν κανονικά όλη τη σύνταξη. Να το ξαναπούμε, έχει ήδη εισπραχθεί από το 80% των δικαιούχων ολόκληρη σύνταξη μέσω των ταχυδρομείων. Επίσης, το ταχυδρομείο όλο, όχι σε δόσεις. Ακριβώς. Όλη τη σύνταξη την παίρνουν μέσω του ταχυδρομείου. Λοιπόν, σήμερα παίρνουν τα οικογενειακά του 2014. Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις και είχαν εξεταστεί, είναι καμιά 33.000 αυτός ο κόσμος. Στις 3 Ιουλίου δίδονται τα επιδόματα ανεργίας του ΑΕΔ. Έτσι, εκεί όποιος είναι άνεργος μπορεί να πάρει τα 60 ευρώ αν έχει κάρτα, να τα παίρνει κάθε μέρα δηλαδή. Επίσης, στην 1η Ιουλίου δίνονται το επίδομα παροχής μητρότητας, στις 2 Ιουλίου προστασίας μητρότητας, στις 2 Ιουλίου τα φοιτητικά βοηθήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχει δοθεί και μία εντολή, θα το πούμε εντάχει. Έχει δοθεί μία εντολή να βγουν πιστωτικές κάρτες σε όσο κόσμο δεν έχει. Δεν ξέρουμε που αν προλάβουν. Έχουν λήξει να και για όσους στείνονται στην ουρά για να βάλουν βενζίνη. Έβγαλε ανακοίνωση η Ομοσπονδία των Βενζινοπολών και είπε ότι πρέπει όσα βενζινάδικα έχουν, δέχονται κάρτες, να εξακολουθούν να τα δέχονται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προμήθειας. Πιστώνονται οι λογαριασμοί κατευθείαν και γίνεται η διατραπεζική συναλλαγή που εξασφαλίζει την προμήθεια των βενζινάδικων. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Θεωνά. Και συγγνώμη τώρα που σας φέραμε για τόσο λίγο. Ήρθατε για πάρα πολύ λίγο χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Εγγυηθείτε να μας ξαναπείτε ακόμα μία φορά αυτό. Ότι δεν έχει σχέση να δανειστούμε ή όχι, οι μισθοί και συντάξεις είναι εγγυημένοι. Οι μισθοί και συντάξεις δεν εξαρτώνται από δάνεια. Σας ευχαριστούμε. Δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ δάνεια για να πληρωθούν. Λοιπόν, πληρώνονται Μάριο κανονικά. Και ότι επίσης εμείς ζητήσαμε και πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή να... τα έσοδα που εισπράττουν τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ από εξόφληση εισφορών ή δόσεων των ρυθμίσεων που έχουν γίνει να επιτρέπεται να κατατίθενται στα υποκαταστήματα που πληρώνουν τις συντάξεις. Σας ευχαριστώ. Να μπαίνουν στο λογαριασμό του ΙΚΑ ώστε να υπάρχουν χρήματα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή να μεταφερθούν όπου υπάρχει ανάγκη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Κλείσαμε. Ο Φάνης και Μάριον περιμένουν.